Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου! Αν είστε καινούργοι και με βλέπετε πρώτη φορά μπροστά σας, είμαι η Καλίστη και χάρηκα πολύ πολύ για τη γνωριμία! Τι κάνετε μαρακοβέλια, πώς είστε, πώς τα περνάτε, Ευθύμης Χριστοδουλάκης εδώ και έχω επιστρέψει με ένα βίντεο που ήθελα να κάνω πάρα πολύ καιρό! Το ψηφιακό περιεχόμενο έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Τα social media έχουν γίνει προέκταση του εαυτού μας και η νέα γενιά επιχειρεί μια δυναμική είσοδο σε αυτά τα μέσα. Συνεχώς, νέοι δημιουργοί εμφανίζονται μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας του YouTube για μια εναλλακτική ψυχαγωγία αλλά και ενημέρωση. Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς να γίνει παραγωγός, σκηνοθέτης, μοντέρ και να παρουσιάσει το έργο του. Και για του λόγου το αληθές, συναντήσαμε δύο κριτικούς YouTubers που μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους, την Καλίστη και τον Ευθύμη. Καλίστη Μπερταχά ονομάζομαι, αλλά διαδικτυακά γνωστή ως Καλίστη B, όπως η Μέλισσα. Ασχολούμαι με το YouTube τα τελευταία δύο χρόνια. Σαν χόμπι, εντελώς σαν χόμπι, παράλληλα δηλαδή με τη μαθητική μου ζωή και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γεια σας μωρέ κοπέλια, είμαι ο Ευθύμης Χριστοδουλάκης και είμαι ένας ταπεινός πλην τίμιος YouTuber. YouTuber, δηλαδή τι σημαίνει YouTuber? YouTuber είναι δημιουργός περιεχομένου, αλλά σε βίντεο. Δημιουργός περιεχομένου μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα και στην ουσία το όνομα το κανονικό είναι vlogger. Προέρχεται από το blogger, από το blog, όπου bloggers είναι οι αρθρογράφοι, αλλά οι vloggers είναι αυτοί που δημιουργούν βιντεάκια ψυχαγωγικά, ψυχαγωγίας και τα βγάζουν και τα δημοσιεύουν στο YouTube, ναι. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Λοιπόν, είναι πολύ αστείο, άκου. Εγώ γύρισα ένα βιντεάκι για να πω στην κολλητή μου χρόνια πολλά. Και πετάχτηκε η πρώτη ιδέα από μια κοινή μας φίλη, γιατί το δημοσίευσε στο Facebook και είπατε τώρα YouTube. Το άφησα λίγο στην πορεία και μετά, μέσα από μια άλλη πλατφόρμα, το Snapchat, έκανα κάποια σαν μικρά δελτία ειδήσεων, κορέδευα λίγο τους φίλους μου κλπ. Με βρήκε λοιπόν ένας τύπος που είχε μια σελίδα τότε στο Facebook και μου λέει θα μπορούσε να το κάνεις αυτό και με γνωστούς. Και ξεκίνησα να κάνω κωμικά στην ουσία δελτία ειδήσεων. Στο Snapchat. Στο Snapchat. Μετά όλο αυτό είπα στο ανεβάσω και στο YouTube και ξεκίνησα στην ουσία σαν χόμπι πιο πολύ και για να γελάω με τους φίλους μου και στο YouTube ξεκίνησε έτσι. Οπότε το περιεχόμενο του καναλιού σου, των βίντεο σου είναι περισσότερο εσωτερικό, κωμικό? Κωμικό θα έλεγα, όχι τόσο εσωτερικό. Είναι λίγο λεπτή η γραμμή της σάτυρας και δεν ξέρω αν μπορώ να ξεφύγω, αλλά θα το χαρακτήριζα καθαρά κωμικό το κανάλι. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το τύπου, το όνειρο, το ταξίδι του YouTube? Το κανάλι, ωραία. Αρχικά εγώ είχα κανάλι αρκετά χρόνια πριν, διότι σαν φαν ενός συγκροτήματος φτιάχναμε έτσι μικρά βιντεάκια μεταξύ μας οι φανς για να τα βλέπουμε και όλα αυτά. Δεν τα ανεβάζετε όμως σε κάποια πλατφόρμα, τα κρατούσατε εσείς για τον εαυτό? Εγώ προσωπικά τα έφτιαχνα και τα ανέβαζα στο YouTube για να το δουν απλούστατα αυτές οι ομάδες κοριτσιών. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, ένας ξάδερφός μου και ο καλύτερος μου φίλος ο Κώστας είχαν ήδη ξεκινήσει λίγο με αυτό το τρυπάκι του YouTube. Με την κάμερα, να έχουν κάποιες ιδέες. Οπότε, εμένα μου είχε μπει το μικρόβιο στην ουσία από όλα αυτά τα βίντεο που έβλεπα ήδη online και μου άρεσαν πάρα πολύ να τα βλέπω και να λέω «Α, να δεις που ίσως και να μου αρέσει και εμένα να το κάνω αυτό». Και με τη βοήθεια και με το σπρόξιμο του ξαδέρφου μου και του φίλου μου του Κώστα, ξαφνικά βρέθηκα μπροστά από μια κάμερα. Αρχικά σε δικά τους βίντεο και μετά με τη βοήθειά τους να μπω στη διαδικασία να φτιάξω και εγώ τα δικά. Ένα αγαπημένο σου βίντεο σχετίζεται και με τα views που θα έχει? Είναι απαραίτητη η δουλειά που θα έχει κάνει? Μπορεί δηλαδή να αγαπήσει ένα βίντεο που να μην το έχει αγαπήσει όμως ο κόσμος? Αν θα σίγουρα υπάρχει αυτό και τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό. Μπορείς να ρίξεις περισσότερη δουλειά για ένα βίντεο, να κάτσεις να κάνεις για παράδειγμα 10 και 12 ώρες μοντάζ, για σένα να είναι τέλειο και το αγαπημένο σου και να μην έχει καθόλου απήχηση. Και να έχει απήχηση ένα άλλο βίντεο το οποίο μπορεί να το έχεις κάνει παλιότερα, μπορεί να μην είχες τον ίδιο εξοπλισμό που έχεις ή να έχεις ρίξει λιγότερο χρόνο δουλειάς. Υπάρχει όμως και το άλλο, το οποίο μπορεί ένα βίντεο να έχει απήχηση μετά από κάποιο καιρό. Μετά από 2 μήνες, ας πούμε, να πάρει πάρα πολλά views και να το συζητάει ο κόσμος κλπ. Όταν πρώτο ξεκίνησα, βασικά, έπρεπε να σκέφτομαι λίγο παραπάνω
ότι μπορεί κάτι που θα πεις να το δει πάρα πολύς κόσμος και ότι πρέπει να έχεις μια σωστή εισαγωγικά συμπεριφορά. Κάτι το οποίο, για παράδειγμα, σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο, ο κόσμος δεν το πήρε ακριβώς όπως ήθελα. Είχα μια συμπεριφορά, προφανώς ήμουνα εντελώς αυθόρμητη και ίσως... Ποιο ήταν το πρώτο σου βίντεο? Το πρώτο μου βίντεο ήταν ένα καλοκαιρινό βιντεάκι με κάτι διακοπές. Δηλαδή. Ακριβώς, τύπου vlog. Μετά έκανα ένα βίντεο με τον καλύτερο μου φίλο τον Κώστα και εκεί ξεκίνησε και πήρε μπρος το όλο παιχνίδι. Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός βίντεο ποια είναι? Και φαντάζομαι ότι είναι και αρκετός ο χρόνος που αφιερώνεις γι' αυτό. Για αρχή είναι η ιδέα. Πρέπει να συλλάβεις την ιδέα, να κάτσεις να γράψεις το σενάριο, τι θέλεις να πεις. Μετά είναι να στήσεις την κάμερα, να στήσεις τα φώτα, να κάνεις το γύρισμά σου και μετά είναι το μοντάζ φυσικά, μέχρι να το ετοιμάσεις και να το ανεβάσεις στο YouTube για να το δουν όλοι. Υπάρχουν βίντεο τα οποία μπορεί να σου πάρουν 20 και 25 λεπτά γύρισμα, τα πιο απλά. Εμένα προσωπικά τα βίντεό μου θέλουν από 1 με 2 ώρες γύρισμα σίγουρα και το μοντάζ παίρνει το λιγότερο σε μένα 8 ώρες. 8 ώρες. Δηλαδή μια μέρα για... Ναι, σίγουρα μια μέρα. Ναι, θέλει ένα δεκάωρο γεμάτο, ας πούμε, για γύρισμα και μοντάζ μαζί. Ναι. Τα αρνητικά μου σχόλια πώς τα διαχειρίζεσαι? Πλέον η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο ηρεμήσει όλο αυτό και δέχομαι πολύ περισσότερα θετικά παρά αρνητικά σχόλια τον τελευταίο καιρό, αλλά φυσικά, ειδικά στην αρχή, πάντα θα υπάρχουν αρνητικά σχόλια. Έμαθα να μην δίνω σημασία. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, σε ένα οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο, είτε χυδαίο σχόλιο, γιατί υπάρχουν φυσικά όλα αυτά συνεχώς, δεν θα δώσω καν σημασία. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος το κάνει απλώς για να περνάει δική του ώρα. Και η ιδέα από πού έρχεται? Σε εμπνέει κάποιο, σε εμπνέει από κάπου, από κάτι, από άλλους YouTubers ίσως? Έμπνευση σίγουρα παίρνει και από άλλους YouTubers. Είναι κάποια βίντεο τα οποία τραβάνε και γίνονται σαν σειρά, σαν challenge, δηλαδή σαν προκλήσεις όπου τα κάνουν διάφοροι. Έμπνευση μπορεί να πάρω και από μία σειρά που θα δω, από ένα άρθρο που θα διαβάσω, από πάρα πολλά πράγματα, από μουσική. Είναι βασικά το μόνο εύκολο να ανοίξεις ένα κανάλι στο YouTube. Υπάρχουν, πιστεύεις, αυτό που λένε το ότι το κακό και το καλό, βέβαια, ή το ποιοτικό και το μη ποιοτικό YouTube, τουλάχιστον στην Ελλάδα? Ναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρίνει αν είναι ποιοτικό ή όχι, αλλά προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Ας πούμε, κάποιος μπορεί να έχει ένα κωμικό κομμάτι, το οποίο, εντάξει, να κατεντάει ίσως λίγο μη αποδεκτό από κάποιους, αλλά είναι και αυτό ένα είδος ψυχαγωγίας, γιατί αυτό είναι το YouTube για μένα, ψυχαγωγία. Και τι είναι αυτό που θα αρέσει σε κάποιον στον Ευθύμη? Τι είναι το ξεχωριστό έχει το κανάλι σου και ο Ευθύμης? Θα μπορούσα να πω η πρωτοτυπία χωρίς να ακούσω το ψωνάρα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω και καλό χιούμορ και έξυπνο χιούμορ, να σου πω την αλήθεια. Η οικογένειά σου το στηρίζει αυτό? Ναι, με μία απάντηση ναι, σίγουρα. Γιατί και όταν το πρώτο άρχισα, φυσικά και ζήτησα την άδειά τους πρώτα. Για να... Ναι, διότι όταν εκθέτεις το πρόσωπό σου σε κάποια δημόσια πλατφόρμα και είσαι ανήλικος, χρειάζεσαι άδεια από τον γονέα. Πολύ σημαντικό. Και όταν με είδανε η οικογένειά μου έτσι δειλά-δειλά να το ξεκινάω και να αφιερώνω χρόνο σε αυτό και να μου αρέσει και σιγά σιγά να το εξελίσσω, αλλά ταυτόχρονα και να εξελίσσω με και εγώ σε αυτό, ναι, τους άρεσε πάρα πολύ και με στηρίζανε. Η μητέρα μου είναι σαν η μάνατζέρ μου, για παράδειγμα, δηλαδή και με κατατοπίζει και με βοηθάει, αλλά και δεν με περιορίζει καθόλου, με συμβουλεύει για το τι θα πρέπει, τι μπορείς και να μην το κάνεις αυτό. Ναι, η μαμά μου έχει πολύ μεγάλο λόγο σε αυτό. Τώρα στο εξωτερικό βλέπουμε ότι γενικά αρκετοί το έχουν δει ως επάγγελμα το YouTube, καλώς και κακώς. Και στην Ελλάδα βλέπουμε σιγά σιγά ότι έρχεται. Έχει έρθει για τα καλά, εγώ νομίζω, σαν επάγγελμα στην Ελλάδα και είναι και ωραίο επάγγελμα, ρωτάς τη γνώμη. Είναι ωραίο, ναι. Είναι ωραίο, δεν πάβει να είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας στο εξωτερικό. Μπορείς να βγάλεις λεφτά από το YouTube σαν πλατφόρμα, γιατί πληρώνεσαι πολύ καλά από την Google. Εδώ πέρα δεν πληρώνεσαι τόσο καλά από την Google. Στην ουσία μπορείς να βγάλεις χρήματα από τις χορηγίες στην Ελλάδα. Μπορεί να θεωρηθεί επάγγελμα, διότι μπορείς να καταναλώσεις όσο χρόνο θα καταναλώνεις και σε ένα ωράριο δουλειάς, τόσο χρόνο και σε αυτό, και να αμυφθείς και αναλόγως. Πάνω κάτω από όλους μας έχει περάσει η ιδέα το να ανοίξουμε ένα δικό μας κανάλι στο YouTube. Κακλός ή κακός είναι αλήθεια. Μια συμβουλή μέσα από την εμπειρία σου, κάτι που να πει σε κάποιον που μας βλέπει τώρα και θέλει να ανοίξει το δικό του κανάλι, τέλος πάντων. Ωραία. Αρχικά ενθαρρύνω τον καθένα να ανοίξει το δικό του κανάλι, δηλαδή το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχεις όρεξη για να το κάνεις. Θέλει σίγουρα όρεξη, αλλά επίσης να είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις και λίγο παραπάνω χρόνο για να βγει κάποια σωστή δουλειά. Αλλά και παρόλα αυτά να σου αρέσει, να το ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις. Δηλαδή, άμα το δεις σαν αγκαρία ή άμα καταφύγεις σε αυτό για να βγάλεις χρήματα,
Νομίζω ότι δεν θα σου πετύχει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος? Ένας στόχος που τον είχες βασικά από την αρχή και λες ότι πότε ξέρω εγώ θα τον φτάσω. Τώρα έχω βάλει για παράδειγμα στόχο να φτάσω τους 10.000 συνδρομητές, έτσι σιγά σιγά. Αλλά σίγουρα σκέφτομαι και θέλω να φτάσει κάπου πάρα πολύ καλά το YouTube. Τα έκλεινες κανάλια, αν ήταν στο χέρι σου. Ωραία ερώτηση. Ένα. Ένα μόνο. Ένα. Βλέπω τι κάνουν και λέω εντάξει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Πώς το κάνει? Όχι, δεν θα το κάνω αυτό γιατί δεν μ' αρέσει. Οπότε μαθαίνω κι εγώ από αυτούς. Αλλά ένα κανάλι θα το έκλεινα σίγουρα. Όταν ο κόσμος μου λέει ότι μέσα από τα βίντεό μου μεταδίδω μια θετική ενέργεια και μια θετική άβρα και μπορούν βλέποντας ένα βίντεό μου να τους φτιάξει η διάθεση ή να τους περάσω ένα μήνυμα, τότε ξέρω ότι έχω κάνει κάτι σωστά. Πλέον έχετε και το ρόλο του influencer. Ναι, οπότε επηρεάζει τόσο να είναι, ειδικά τις νεαρές ηλικίες που ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει καλά-καλά και αυτό που είναι. Μπορεί λίγο να κοροϊδεύουν τον όρο influencer και όλοι γίνονται influencers και αυτά, αλλά όντως κάποιος μπορεί να έχει επιρροή στο κοινό του. Είτε κακή είτε καλή, μπορεί να έχει επιρροή. Οπότε πρέπει πάντα και εγώ και όλοι να προσέχουμε τι λέμε προς τα έξω. Και τελειώνοντας, θέλω να σου πω ότι είσαι μόλις λοιπόν 18 χρονών. Έχεις ήδη καταφέρει να έχεις αποκτήσει ένα μεγάλο, σπουδαίο κοινό. Και θέλω να μου πεις ότι ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος, επόμενος στόχος. Ωραία. Επόμενος στόχος, αν το πάμε λίγο με νούμερα, δεν στοχεύω τόσο πολύ σε αριθμούς. Όλοι καλοί χωράνε και όλοι όσοι θέλουν να είναι μέρος αυτής της φαμίλιας, αυτής της οικογένειας, μπορεί να είναι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ένα αξιόλογο ποσό για την Ελλάδα που είναι οι 100.000. Οπότε αυτό το στρογγυλό νούμερο είναι σίγουρα κάτι όμορφο να το βλέπεις και λες ότι έχει καταφέρει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά σαν στόχο θα ήθελα να πω ότι αργότερα στη ζωή μου, είτε είναι η φοιτητική μου γενικότερα, θα ήθελα να το κάνω ένα κομμάτι της ζωής μου, δηλαδή το YouTube, να το εξελίξω όσο μπορώ.